Πάμε όμως γρήγορα, πάμε γρήγορα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο Άγιο Όρος. Βλέπουμε πολλά δημοσιεύματα. Ακούμε πάρα πολλά πράγματα ότι θα υπάρχει επέμβαση της ελληνικής αστυνομίας. Ο Ανδρέας ο Καραγιάννης, ως ειδικός στα θέματα εκκλησίας, δημοσιογραφικά, θα μας πει τι ακριβώς γίνεται. Τι γίνεται στο Άγιο Όρος. Τι συμβαίνει ακριβώς. Τι είναι αυτά τα δημοσιεύματα που ακούμε, αυτά που βλέπουμε, ότι ετοιμάζεται να γίνει μια έξωση σε κάποιους μοναχούς. Τι γίνεται ακριβώς στο Άγιο Όρος, να μάθει ο κόσμος. Κοιτάξτε, για άλλη μια φορά φαίνεται ότι η πολιτεία είναι κατώτερη των περιστάσεων. Και γιατί το λέω αυτό. Είχαμε όντως μια προετοιμασία, είχαμε έναν συναγερμό και μια συσσόρευση αστυνομικών δυνάμεων, βαρέων οχημάτων, τα οποία εισήλθαν στο Άγιον Όρος με σκοπό να κάνουν εκτελεστό ένα ένταλμα, οδηγία ενός δικαστικού επιμελητή που έχει επιδώσει κάποιες αποφάσεις τελεσίδικες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αντί η πολιτεία να τολμήσει να κάνει την τομή αυτή, για την οποία όλοι θα τη στηρίξουμε, βλέπουμε ότι πάει να κάνει πίσω. Και πάει να κάνει πίσω με το να αφήνει το χάος στο περιβόλι της Παναγίας να διαιωνίζεται. Με το να βλέπουμε να διαιωνίζεται η διχοτόμηση της ιστορικής μονής εσφιγμένου, αντί να υπάρξει επιτέλους μία τάξη. Και γι' αυτό είδαμε χτες την ανακοίνωση που μας έστειλε ο ηγούμενος της μονής εσφιγμένου, ο Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος, γιατί ηγούμενος είναι ο Βαρθολομαίος. Δεν είναι ο Μεθόδιος. Η μονή εσφιγμένου ανήκει στο Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος διαφεντεύεται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Υπάρχουν κανόνες. Δεν μπορεί να πει ο καθένας, λέει, ότι είναι ηγούμενος στην ηγούμενος. Μα κάποιοι λένε ότι γι' αυτό λοιπόν υπάρχει μια σύγκρουση. Υπάρχει κόσμος που λέει ότι ορθώς ο Μεθόδιος παραμένει εκεί και η μοναχή του και ότι δέχονται πόλεμο οι μοναχοί. Απ' την άλλη ακούνται άλλα. Έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Και θέλω και την παρέμβαση του Δημήτρη Κεραλίδη, γιατί τα ζει και από κοντά. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Το θέμα είναι ότι είχαμε την παρέμβαση από τον ηγούμενο της Μονής Εσφυγμένου εχθές, ο οποίος ουσιαστικά λέει ότι υπάρχει ησυχία, αταξία και ανασφάλεια στο Άγιον Όρος και λέει ότι παρά τη φασαρία που ξεσήκωσαν οι καταληψίες της Μονής και τα παπαγαλάκια τους περί δίθεν αστυνομικής επεμβάσεως, την δίθεν κλιμάκωση και την δίθεν αποκλιμάκωση, δεν κουνήθηκε φίλο. Ότι δηλαδή τελευταία στιγμή οι αστυνομικές δυνάμεις δεν έκαναν τίποτα. Όμως τονίζει ότι συνεχίζεται η αταξία το Άγιον Όρος, γιατί καταληψίες άγνωστοι πενοβγαίνουν χωρίς έλεγχο και χωρίς διαμονητήρια. Είναι βομβιστές, είναι άνθρωποι εγκληματίες και καλούμε να γίνει κάτι. Αυτά που ακούγονται, Φίλιππε, κύριε Καμπούρη, αυτά που ακούγονται από τον κύριο Καραγιάννη είναι εξαιρετικά σημαντικά και εγώ τα ακούω πρώτη φορά. Εγώ ξέρεις ότι μία εβδομάδα, Φίλιππε, είμαι με τη Μονή του Εσφυγμένου, μία εβδομάδα είμαι με το Πατριαρχείο. Όταν μιλάω με τη μια πλευρά, τους υποστηρίζω, ακούω τα επιχειρήματα. Όταν μιλάμε με την άλλη, το ίδιο κύριο Κεραλίδη. Εδώ τώρα ακούγονται πολύ σοβαρά πράγματα. Καταρχάς, είπε μία κουβέντα ο Ανδρέας Καραγιάννης, διαφεντεύεται. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει, ως θεωρώ τον εαυτό μου πιστό, όχι φανατικά, πιστό, σκέτα. Όταν ακούω λοιπόν το διαφεντεύεται, Ανδρέα, εγώ σοκάρομαι καταρχάς. Δεν μου αρέσει. Πνευματικά. Ωραία. Δεύτερον, οι άλλοι από την άλλη πλευρά, επίσης ακούστηκαν πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Θα μπει ένας βομβιστής, θα μπει κάποιος με πιστόλια, θα μπει κάποιος... Κακός. Ήδη μέσα. Δεν θα μπουνε. Είναι μέσα ήδη. Ναι, είναι σοβαρά πράγματα. Οι άνθρωποι, προσέξτε να δείτε, για να καταλάβουμε τι λέμε. Για πες, υπάρχει η παλιά αδελφότητα, 100 κάτι μοναχοί, οι οποίοι, δεν λέω ότι είναι όλοι εγκληματίες, μέσα σε αυτούς όμως έχουν παρισφύσει εγκληματικά στοιχεία. Και είναι 10 κακόμοιροι μοναχοί του νέου, κανονικοί δηλαδή, οι επίσημοι μοναχοί, οι οποίοι αγωνίζονται και προσεύχονται όλη μέρα, μένουν σε ένα κονάκι 5 τετραγωνικά. Τους βαράνε, τους χτυπάνε, τους κοπανάνε, τους φτύνουνε, τους πετάνε βόμβες, τους χαλάνε τα σπίτια. Και αυτοί οι άνθρωποι, επειδή είναι με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, θεωρούνται σύστημα. Και αντισύστημα θεωρείται ο Μεθόδιος, ο Παραμεθόδιος, ο ένας κάφρος, ο άλλος κάφρος
και σου λέει τώρα θα πείσουμε τον κόσμο ότι εμείς έχουμε δίκιο και η αστυνομία δεν κουνιέται, γιατί ένας να βγάλει το κινητό από αυτούς και να δει μοναχό να το συλλαμβάνουνε, θα πέσει η κυβέρνηση την άλλη μέρα. Αυτό όμως δεν δείχνει πολιτικά αντανακλαστικά, αυτό δείχνει ατολμία, έτσι μία φορά περισσότερο και δυσαρεστεί πάρα πολύ το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο κόσμος όμως, η πιστή όμως, Ανδρέα Καραγιάννη, για ποιο λόγο, και η πιστή είναι μπερδεμένη όμως, γιατί οι πιστοί λένε ότι... Γιατί έχουν άγνοια μερικοί, γι' αυτό πρέπει να τους διαφωτίσουμε. Γιατί υπάρχει άγνοια. Εδώ... Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, οι παλαιοί της Εσφυγμένου, βρίζουν τον Άγιο Παΐσιο ότι δεν υπάρχει, βρίζουν τον Άγιο Πορφύριο ότι δεν υπάρχει, γιατί είναι ψεύτικος και ότι ήταν αιρετικός. Αυτοί είναι, αυτούς θέλουμε. Αυτούς κάνουμε θύματα. Αυτούς που βρίζουν τον Άγιο Παΐσιό μας, που έχει κάνει τόσα θαύματα και μας έχει γιάνει τα σπίτια και τις φτυχές. Αυτούς θα κάνουμε ήρωες. Για ποιο λόγο βρίζουν τον Άγιο Παΐσιο? Γιατί είναι αιρετικοί. Γιατί δεν πιστεύουν στον Οικουμενικό μας Πατριάρχη και θεωρούν ότι μερικές αγιοποιήσεις ήταν καταχρηστικές. Τολμούν αυτοί να αμφισβητούν το κριτήριο του Οικουμενικού Πατριάρχη. Καταρχάς, κύριε Καμπούρη, να πούμε το εξής. Πάμε για να κλείσουμε. Αυτά που ακούγονται σήμερα από την εκπομπή, αυτά που ακούγονται είναι μοναδικά, δημόσια. Αν και είμαι πάρα πολύ κοντά και μιλώ και με τη μία πλευρά και με την άλλη κατά καιρούς, θέλω να πω το εξής. Αυτά που ακούστηκαν σήμερα, που ακούγονται από τον Ανδρέα του Καραγιάννη, είναι εξαιρετικά γλαφυρά και διαφωτιστικά για εμάς τους πιστούς. Εγώ πραγματικά φοβάμαι να πάω στη Μονή. Πηγαίνουμε στο Άγιο Όρος, επισκεπτόμαστε κατά καιρούς στο Άγιο Όρος. Εμείς που πιστεύουμε στο Θεό, πηγαίνουμε, πιστεύουμε στο περιβόλι, αγαπάμε το περιβόλι της Παναγίας και το θέλουμε καθαρό. Καθαρό. Κατά καιρούς βέβαια παρισφρύνουν τέτοια στοιχεία σε κάποια μοναστήρια ή σε αρκετά μοναστήρια και τα ακούμε αυτά. Αλλά αυτό καθαρίζεται, Ανδρέα. Διατηρείται το κύριε σύστημα. Καμπούρη, έχω το λόγο. Από μόνο του. Βεβαίως, σας ακούμε. Έχω το λόγο, κύριε Καμπούρη, σας ευχαριστώ. Οπότε, να ολοκληρώσω λίγο μία. Να ολοκληρώσει ο κύριος Κυραϊλίδης και αμέσως μετά σας. Μόνο μία ατάκα, αν θέλετε. Θα πρέπει όλοι να βάλουμε νερό στο κρασί μας. Ιδάλλως, αυτός που διαχειρίζεται όλη αυτή την ιστορία, και εννοώ το κράτος που έχει την ευθύνη αυτού του συστήματος, να τελειώνουμε με αυτό. Αρκετά. Διονύστηκε. Πάμε να ακούσουμε κάτι που θέλει να πει ο κ. Θεοδωρόπουλος. Κύριε Καμπούρη, άκουσα με σεβασμό τον αξιοπρεπή και αξιότιμο συνομιλητή κύριο Καραγιάννη. Εσείς όμως, κύριε Καραγιάννη, που εκπροσωπείτε, όπως λέτε, τη μεριά που έχει το δίκιο και πρέπει να επιβάλλει στο άδικο αυτή την τάξη και την ασφάλεια, θα πρέπει να πάτε και να ξεσκοθείτε στο Άγιο Όρος ενώπιον των αρχών, ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώπιον της δικαιοσύνης, αλλά και του Υπουργού. Και όχι να καθόσαστε στη Μύκονο και να κάνετε διακοπές. Δεν λέω για εσάς προσωπικά, γενικά. Αθήνα. Με αγάπη σας το λέω. Πάμε λοιπόν κύριε Καμπούρη, η πιστή... Μισό λεπτάκι, με ακούστε κύριε Λεπτάκι. Εμείς εδώ τώρα δημοσιογραφικά θέτουμε το θέμα. Και παρακαλώ πολύ, το τι είναι σωστό και τι είναι προσωπικό του καθενός. Δεν σημαίνει, επειδή λέει αυτά που λέει ο κύριος Καραγιάννης, ότι συμφωνώ μαζί του. Παρακαλώ. Έτσι. Εδώ δημοσιογραφικά πούμε τις απόψεις, τις μεταφέρουμε και ο κάθε ένας έχει τις δικές του προσωπικές απόψεις. Παρακαλώ. Μόνο η δικαιοσύνη, αγαπητέ Φίλιππα. Όποιος θέλει να μιλήσει για τον εαυτό του, παρακαλώ πολύ, και μην το ομαδοποιούμε το πράγμα. Πάμε λοιπόν. Σωστά. Μόνο η δικαιοσύνη λοιπόν θα δώσει ένα τέλος. Θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος, διότι η πιστή είναι αυτό που είπατε. Είναι σε αμφισβήτηση σε ποια μεριά έχει δίκιο. Ποια μεριά έχει άδικο? Εμείς δεν μπορούμε να το πούμε όπως ακριβώς το λες. Πρέπει να το πει η δικαιοσύνη και η πολιτεία. Τη στιγμή που δεν υπάρχει κράτος, που βλέπετε ότι είναι ένα συντόνιστο κράτος, που δεν ισχύουν οι νόμοι, δεν εφαρμόζονται τα ασφαλιστικά μέτρα και οι αποφάσεις δικαιοσύνης, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε σε μια ασυδοσία, σε ένα κράτος το οποίο είναι παράνομο και όπως είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα δεν είναι κράτος δικαίου, αλλά δεν και είναι. Και τώρα ρωτάνε, θα είναι ωραία εικόνα να μπουν μέσα τα ΜΑΤ, αυτό λένε, και το ΟΠΚΕ να μπει μέσα στους Αγίους Χώρους. Αφού δεν καταλαβαίνουν αλλιώς αυτοί οι άνθρωποι. Φανταστείτε ότι υπάρχουν φανταστείτε για ένα πράγμα πολύ απλό. Να υπάρχουν δεκάδες καταδικαστικές αποφάσεις, μέχρι Άριο Πάγο έχουν φτάσει. Και έχουν καταδικαστεί σε όλες. Και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να εφαρμόσει τη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δηλαδή, αν αυτοί αύριο οι άνθρωποι κακοποιήσουν ένα παιδάκι εκεί πέρα μέσα,
άμα κακοποιήσει έναν άνθρωπο. Τι θα κάνουμε, επειδή είναι μοναχοί, θα του αφήσουμε να αναφοράνε τα ράφια και περιπλανώνται έτσι. Θα σα πω κάτι απλό. Έχετε στοιχεία, κύριε Καραγιάννη, γίνονται τέτοια πράγματα, τέτοια δικήματα εκεί? Όταν έχει ανεξέλεγκτο μοναχολόγιο, στο οποίο δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, δεν ξέρουμε ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν, μπορεί να πει οποιοδήποτε. Άρα μας λες ότι κακοποιά στοιχεία φοράνε ράσο και γίνονται από μόνοι μοναχοί. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι, επειδή στηρίζουν τη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση, παρισφύουν μέσα στο περιβόλι της Παναγιάς, ενδεδειμένοι και άμφια, χωρίς αυτό να τους αρμόζουν, χωρίς να έχουν χειροτονία όμως. Να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Πάμε για να κλείσουμε εδώ. Εχθές μου μίλαγε ο μοναχός Γαβριήλ, ο αντιπρόσωπος της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου στην Ιερά Κοινότητα και το νούμερο 2 ουσιαστικά μαζί με τον Γέροντα Βαρθολομαίο, που είναι ήρωες και οι δύο, και μου έλεγε: με έσερναν. Με χτύπησαν οι καταληψίες, με έσερναν αιμόφυρτο. Βγήκαν από το κτίριο, μας τραβήξανε άσχημα. Χτυπήσανε μοναχούς, συναδέλφους, μας τραβάγανε βίντεο και μετά τα δείχνανε στο κοινό τους και λέγανε: χτυπήσαμε το σύστημα και τους κατσουλιέδες. Μιλάμε ότι υπάρχει βία εκεί. Ήμουν στο νοσοκομείο, λέει, έκανα 7 ράματα στο κεφάλι. Μου πετάξα ένα κουβά με αναμένα κάρβουνα και ευτυχώς φορούσα καλογερικό σκουφί και δεν κάηκα. Αυτά θα επιτρέψουν να συμβαίνουν επειδή δεν τολμάει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να πάρει μέτρα? Μάλιστα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που ακούμε. Όχι σημαντικά, συγκλονιστικά αυτά που ακούμε αυτή τη στιγμή. Είναι τρελά η παράνοια σε όλο το μεγαλείο. Ναι, αλλά από την άλλη, κύριε Καραγιάννη, θα πρέπει να ζήσουμε, όπως λένε, την 1η Αυγούστου το ντου του της αστυνομίας. Θα πρέπει να το ζήσουμε. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτοκάθαρση. Το ιδανικό θα ήταν. Πάμε να κλείσουμε εδώ. Όλοι μοναχοί. Δεν είναι όλοι μοναχοί εγκληματικά στοιχεία. Ξαναλέω. Πρέπει να βρει. Το ιδανικό είναι να μην υπάρξει βία. Να υπάρξει ένα μεμοράντουμ, το οποίο θα είναι ότι θα συνυπάρξουν στοιχεία της μιας, ομαλά στοιχεία, αδελφότητας, υπό τον αρχιμανδρίτη όμως Βαρθολομαίο, που είναι ο νόμιμος ηγούμενος της Εσφυγμένου. Βεβαίως φαντάζομαι ο γέροντας θα δεχτεί στους κόλπους του μοναχούς να πάνε να επανδρώσουν το ιστορικό μοναστήρι του Εσφυγμένου χωρίς να υπάρξει βία. Αν υπάρξει βία, ξέρουμε πάρα πολύ καλά συγκεκριμένο κόμμα και κόμματα που θα βγουν με τα ταούλια και θα πούνε ότι γίνεται, ας πούμε, εναντίον του Αγίου Όρους στην τομική κατάληψη. Το θρησκευτικό λαϊκισμό το ξέρουμε πολλά χρόνια πριν τον καταλάβουν αυτοί. Οπότε τα παιχνίδια αυτά που πάνε να παίξουν κάποιοι δεν θα